Ενήλικοι μαθητές διακινούσαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους σε γυμνάσιο της Ναυπάκτου. Μέσω μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο, οι 13χρονοι χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες συμμαθητριών τους και έκαναν ψηφιακή επεξεργασία για να φαίνονται γυμνές, με την αξιοποίηση υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων δήλωσε στο Ιόνιαν. Ενημερωθήκαμε από το γυμνασιάρχη και πήγαμε στην ασφάλεια και προχωρήσαμε σε μηνύσεις. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ανησυχούμε γιατί αρχίζει και γράφεται πως πρόκειται για σπήρα. Θα αναλάβει διέμψη δίωξη εγκλήματος δράση για να εξαρθρωθεί η σπήρα. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τόσο των δύο ανηλίκων για προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, εκδικητική πορνογραφία, όσο και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων. Η δράση των δύο ανήλικων μαθητών ήταν ιδιαίτερα έντονη τον τελευταίο μήνα, όπου και γινόταν διακίνηση πολλών φωτογραφιών. Μάλιστα, ο ένας από τους 13χρονους ήταν μέλος ιδιωτικής ομάδας στο Telegram, που γινόταν διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κοριτσιών και γυναικών. Πρόκειται για ομάδα στο Telegram με την ονομασία «Τα κορίτσια της διπλανής πόρτας» και αριθμεί περισσότερα από 15.000 μέλη. Το Ιόνιαν φέρνει στο φως ορισμένες από τις συνομιλίες. Κάποιοι δεν διστάζουν να ανεβάσουν φωτογραφίες από τις αδερφές, ακόμα και τις μητέρες τους. Στην ομάδα υπάρχουν και εκείνοι που δεν διστάζουν να ζητήσουν χρήματα ώστε να λάβουν κάποια επεξεργασμένη φωτογραφία, ενώ οι επιλογές χωρίζονται αναλόγως στις περιοχές. Ακόμα, στην περιγραφή της ομάδας αναφέρεται το εξής. Μην ξεχνάτε ότι για την είσοδο στην καλύτερη ομαδική της Ελλάδας μπορείτε να στείλετε υλικό από πρώην σας και σας εγγυόμαστε 100% έχει αμύθια. Αν το επιθυμείτε, δεν θα ανέβει πουθενά το σετ, απλώς θα είναι το εισιτήριό σας για την είσοδό σας στην καλύτερη πριβέ της Ελλάδας. Στα social media, οι χρήστες τις τελευταίες ημέρες ζητούν από τα θύματα να προβούν στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να καταγγείλουν τα συγκεκριμένα ιδιωτικά group.